αυτοδιοικητική επικαιρότητα, θα πάμε στις περιφερειακές εκλογές. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Γιώργο Κολιόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Κολιόπουλε. Καλησπέρα. Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη Δυτική Ελλάδα μπροστά του Κώστα Σπηλιόπουλου. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα μίνι βιογραφικό για να σας γνωρίσει ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια, αν και είστε γνωστός όχι μόνο στο πολιτικό προσωπικό και στην ευρύτερη κοινωνία της Πάτρας, εκπαιδευτικός, επιχειρηματίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής και μάλιστα το 2015 υποψήφιος με το κίνημα αλλαγής στο ψηφοδέλτιο της Αχαΐας. Γιατί είστε υποψήφιος, κύριε Κολιόπουλε? Πιστεύω ότι, εφόσον μιλάμε για αυτοδιοικητικές εκλογές, πρέπει ο κύριος Σπηλιόπουλος αγκάλιασε όλα τα επαγγέλματα. Άρα, εμείς που είμαστε κάθε μέρα με τον καθημερινό, κάθε μέρα με τον πολίτη, που καταλαβαίνουμε τι βιώνει, τι τραβάει, τις αδοχές του, έχουμε υποχρέωση να σταθούμε δίπλα του και να δώσουμε αγώνα μαζί. Όπως βλέπω, το Δυτική Ελλάδα μπροστά σημαίνει, όπως είχε πει ο κ. Σπηλιόπουλος κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του σήματος, του εμβλήματος Σπάρταξης και των υποψηφίων, εσάς δηλαδή, ημών με ύψιλον, μπροστά. Τι σημαίνει το μπροστά? Πρέπει η Δυτική Ελλάδα να πάει μπροστά και πρέπει να βγουν οι νέοι άνθρωποι μπροστά. Νέοι άνθρωποι όλων των επαγγελματικών κατηγοριών. Άνθρωποι που βρίσκονταν στο περιθώριο τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Άνθρωποι που ήταν οι ψυχές της κοινωνίας και του νομού και ποτέ δεν βγήκαν μπροστά. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Η περιφέρειά μας, ξέρετε ότι είναι τρίτη από το τέλος. Με τις δύο τελευταίες σε ανωδική πορεία. Ξέρετε ότι είναι η 20η περιφέρεια, μέσα στις 20 περιφέρειες της Ευρώπης πιο πτωχές. Τι να θυμηθούμε στην περιφέρεια? Πείτε μου. Είμαστε τρίτοι από το τέλος ως προς τα ανεργία, έχετε δίκιο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, και κάνουμε πρωταθλητισμό στο κατακεφαλήν εισόδημα, στο φτωχότερο κατακεφαλήν εισόδημα. Ακριβώς. Τι να θυμηθούμε δηλαδή στην περιφέρεια αυτή? Δηλαδή, ο κ. Περιφερειάρχης τι άλλο θέλει? Το έργο του μας το έδειξε. Τι άλλο θέλει? Εδώ άλλαξαν θεσμοί. Τρίτη υποψηφιότητα. Άλλαξε το πλαίσιο. Πατρών πύργου. Χιλιάδες εικονοστάσια. Είναι κρίμα. Είναι άδικο. Το ξέρετε ότι αν χτυπήσετε τη Google, αν γουγκλάρετε στο Google, τι γίνεται? Προορισμός Πελοποννήσου, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Κατάκολο, Πάτρα. Δεν μένει μισός επισκέπτης. Δηλαδή δεν έχουμε θάλασσες, δεν έχουμε βουνό, δεν έχουμε πανέμορφα μέρη. Γιατί να φοβάμαι, γιατί να ζω? Κοιτάξτε να δείτε, χορτάσαμε τους δημοσιοσυσίτες. Πλέον μπορεί και μια κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει κάτι. Η περιφέρεια είναι μια μικρή κυβέρνηση. Πρέπει να πούμε τα προβλήματα. Ο κλάδος μου υποφέρει, πεθαίνουμε, κλείνουμε. Μην χαρακτηριστώ ότι είμαι λαϊκιστής. Εδώ μιλάμε για αλήθειες. Κατέβηκα. Βγείτε, κύριε, και κάντε ένα γκάλωπ. Κάντε ένα γκάλωπ, ποια είναι τα κτίρια της περιφέρειας, πού βρίσκονται και ποιες είναι οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Να ρωτήσω κάτι, έτσι όπως το λέτε όμως, και θέλω να δω την άποψή σας επ' αυτού, ο περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος, η τοπική αυτοδιοίκηση, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της κυβέρνησης, μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να προσδώσει ή να προχωρήσει ένα αναπτυξιακό σοκ για την περιφέρεια, για το Δήμο, ή η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι που λέμε, για να το πω απλά λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί ο περιφερειάρχης, μπορεί ο δήμαρχος, μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, ενδοκειμένο όλα περνούν από την κυβέρνηση, γιατί εγώ αυτό ακούω. Η κυβέρνηση το ένα, η κυβέρνηση το άλλο. Χτυπούμε την πόρτα της κυβέρνησης για χρηματοδότηση, παίρνουμε το ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση. Η περιφέρεια μπορεί να προτείνει. Μπορεί να δράσει, μπορεί να πράξει. Η περιφέρεια μπορεί να προτείνει. Η περιφέρεια είναι η κυβέρνηση των νομών που τις αντιστοιχούν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, να το κλείσουμε, αν μπορεί να αντιδράσει. Βγήκαν στη Γαλλία τα γυλαίκα και έκανε πίσω ο πρόεδρος. Δεν μπορεί να κάνει πίσω ο πρωθυπουργός. Μιλάμε, έχουμε πρόβλημα. Ή μόνο εμείς το βλέπουμε. Αλλά είπαν ότι βρήκαν λύση για τους πληστηριασμούς. Ποια είναι η λύση, υπογραφές? Πήγαν εκεί, πήγαν στη ΔΕΗ, πήγαν στη ΔΕΗ ΑΠ, είδαν την ανεργία. Υποφέρει ο κόσμος και δεν αξίζει στο νομό αυτό.
έβγαλε πρωθυπουργούς, έβγαλε πρόεδρο Δημοκρατίας, έβγαλε μεγάλους πολιτικούς. Και είμαστε πάλι τελευταίοι. Πώς όμως, συγγνώμη, πώς μπορεί να χτυπηθεί η ανεργία? Η ανεργία. Η Ελλάδα. Πώς μπορεί να μειωθεί η ανεργία? Μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει μια σύμπραξη του δημοσίου με το ιδιωτικό κεφάλαιο, ή μπορεί ο υποψήφιος περιφερειάρχης να προτείνει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ένα μικρό ΕΣΠΑ, για παράδειγμα, μόνο για τη Δυτική Ελλάδα. Εφόσον, με συγκεκριμένες δράσεις. Είναι πολύ εύκολο, εφόσον ο συγκεκριμένος περιφερειάρχης πήρε αγκαλιά την κυβέρνηση. Θα του κάνει για αυτή ένα χατήρι. Θα ανέβουν λίγο οι ρυθμοί ανάπτυξης, θα δείτε πώς θα φύγει η ανεργία. Δεν είπατε είναι Θεός, αλλά δεν προσπάθησε. Είναι πολλοί πολίτες απογοητευμένοι. Κοιτάξτε το ψηφοδελτίο μας. Κοιτάξτε το ψηφοδελτίο μας. Δεν έχει χρώμα. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν πάει άλλο αυτό. Έχουμε υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Κατανόητο. Κατανόητο. Πάντως, κύριε Κολιόπουλε, και να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, είστε από αυτούς που θεωρείτε ότι ο κύριος Κατσιφάρας θα έχει ευρύ με την κυβέρνηση για το κομματικό χρήσμα του ΣΥΡΙΖΑ? Να κάνω εγώ μια ερώτηση απλή. Ή έκανε τα στραβά μάτια σε κάποια θέματα και δεν διεκδίκησε όσο θα έπρεπε? Είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ναι. Και η ερώτηση που θα σας κάνω αφορά. Θα αλλάξουμε ρόλους λίγο. Όχι, το χώρο μου. Ναι. Αν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα έπαιρνε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κατσιφάρας? Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Δεν γίνεται. Είναι 35 χρόνια σε χώρους και θέσεις εξουσίας. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να δοχονέψει ο ψηφοφόρος του χώρου μας. Κύριε Κολιόπουλε, στους νέους ανθρώπους, όχι απαραίτητος μόνο τους 20-30 άριδες, αυτούς που συνεχίζουν να φτιάχνουν τη ζωή τους σε δύσκολες συνθήκες. Τους 40 άριδες ακόμη. Στη νέα γενιά, γιατί στη νέα γενιά ανήκουν και αυτοί, διότι δεν έχουν πράξει όσα θα μπορούσαν να έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Που φτιάχνουν, που δημιουργούν τώρα το μέλλον τους. Τι τους λέτε? Μείνετε στην Πάτρα, μείνετε στη Δυτική Ελλάδα να προσπαθήσετε, φύγετε, πηγαίνετε στην Αθήνα για ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, πηγαίνετε στο εξωτερικό. Τι λέτε στους νέους? Δεν ξέρω αν μπορείτε να αγγίξετε εσείς υποψήφοι τη νεολαία, τους νέους. Μη μου μιλάτε, δηλαδή, με τους νέους. Έχω πρόβλημα, γιατί ως νέος. Δεν με κοίταξε κανείς, δεν με έσκυψε κανείς, δεν μου μίλησε κανείς. Δεν μπορώ εγώ να πω στα παιδιά να φύγουν. Μέσα μου όμως πρέπει να φύγουν. Τι να κάνουν εδώ? Να λένε στον πατέρα τους, δώσουν 5 ευρώ και δώσουν και 10. Δηλαδή, ξεφτιλίζουμε την νεολαία μας. Και το κυριότερο και το χειρότερο όλων, έχουμε νεολαίες 2 ταχυτήτων. Να πούμε μια φορά και τις αλήθειες με το όνομά τους. Αρκετά. Είναι όλοι ισότιμοι πολίτες του νομού και της χώρας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν γίνεται. Είναι άδικο. Είστε αισιόδοξος ως προς το εκλογικό κομμάτι για τον συνδυασμό σας, κύριε? Είμαι αισιόδοξος καταρχήν με τον Κλισθένη. Ναι. Γιατί θα κοπεί το τσάμικο. Θα υπάρχει συνεργασία. Θα παίρνουν αποφάσεις κοινές. Είμαι αισιόδοξος ότι μιλάω με ανθρώπους που δεν μπορούν να ακουμπήσουν οι κομματάρχες. Δεν μπορούν να ακουμπήσουν οι κομματικοί στρατοί. Γι' αυτό το ψηφοδέλτιο μας, επαναλαμβάνω, είναι όλων. Είναι όλων. Είστε στον Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής. Ένα κλάδο ο οποίος υποφέρει. Πώς μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια σε αυτό το κομμάτι? Η περιφέρεια μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της κυβέρνησης μαζί με όλες τις περιφέρειες της χώρας και να πούνε αυτά που κυριγόμαστε. ΦΠΑ, μισθολόγιο, αυτά τα δύο θέματα είναι τα πιο σοβαρά. Θα μου πείτε, γιατί δεν αλλάζετε επάγγελμα? Αυτό μάθαμε να κάνουμε. Τι να πάμε δηλαδή στα 45, τι θα αλλάξουμε? Λείπει η διεκδίκηση, θεωρείτε, από εννοείται, εννοείται. Κερδίζετε κάτι χωρίς διεκδίκηση. Αν ο περιφερειάρχης σε συγκεκριμένη περίπτωση πηγαίνει αγκαλιά με την κυβέρνηση. Επειδή όσο μιλάτε, μου στέλνουν κάποια μηνύματα τηλεθεατρές, και μου λένε το εξής. Για παράδειγμα, ένα από όλα. Για το Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία περιφερειών ή συνεργασία δήμων? Συγγνώμη, ή συνεργασία δήμων με ηγέτητα δύναμη την περιφέρεια για να διοργανωθεί, για παράδειγμα, κάποιο φεστιβάλ γαστρονομία, οτιδήποτε άλλο. Κάτι μεγαλύτερο ακόμη και από τη Γουέστια. Να υπάρξει μία σύμπραξη, μία συνεργασία σε επίπεδο δήμων με εσωτερικό τουρισμό. Να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία
και από την Ευρώπη και από το κράτος για το συγκεκριμένο σκοπό. Στο σύλλογο μας βρέθηκε ένας τρελός, ρομαδικός και πέταξε μία ιδέα. Ναι. Τουρισμός. Ναι. Εμείς την πήραμε. Βγήκε η αφίσα και ξεκινάμε. Πού είναι η περιφέρεια? Πού είναι οι φορείς? Και εμείς θα την υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα. Σιγά σιγά. Πόση δύναμη έχουμε? Πείτε μου, βλέπετε τουρίστες στην πόλη? Υπάρχουν κάποια δελτία της περιφέρειας για αύξηση του τουρισμού πάντως. Μήπως έχουν πιο υψηλά IQ οι πολίτες και οι φορείς της Καλαμάτας? Γιατί μπορεί να ισχύει και αυτό. Όπως και να έχει, κύριε Κολιόπουλο, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, πρέπει όλοι εσείς, οι υποψήφοι, περιφερειακοί, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, δημοτικοί, σύμβουλοι, βουλευτές, το πολιτικό προσωπικό μαζί με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες να μιλήσετε, να τους ακούσετε, να τους αφογκραστείτε και όλοι μαζί να βρείτε ένα κοινό τόπο βάσει συγκεκριμένων προγραμματικών πλαισίων για αυτό το πολυπόθητο, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο αναπτυξιακό σοκ και τίποτα άλλο. Μιλάμε και να μιλάμε Πάτρα με αλήθειες. Για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Ακριβώς. Και την Αχαΐα, στην οποία είστε υποψήφιος. Και για την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου είστε στην Αχαΐα εσείς υποψήφιος. Κύριε Κολιόπουλε, να ευχηθώ εξ αρχής καλή επιτυχία. Έτσι, καλώς, μέχρι τις εκλογές θα έχουμε το χρόνο και το χώρο να τα ξαναπούμε.